Τζέσικα. Στη φωτογράφηση πώς τα πήγες, δυσκολεύτηκες? Πιστεύω ότι έχω βγάλει πολύ καλή πόζα, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη για την έκφρασή μου. Για να δούμε. Ναι. Κοίταξε, έχεις γύρει πάρα πολύ πίσω το κεφάλι σου, με αποτέλεσμα να χάνονται τελείως τα χαρακτηριστικά και να είσαι και πολύ σφιγμένη. Με χαλάει πάρα πολύ αυτό το χεράκι στην τσέπη. Πίσω. Θεωρώ ότι είναι καταστροφικό για το ρούχο. Ίσως επειδή μου δίναν και πολλές πληροφορίες το τι ήθελαν από μένα, τα μπέρδεψα όλα μαζί. Ναι, δεν θέλω να δικαιολογήσει, γιατί για μένα αυτό που σας συνέβη στο Παρίσι μπορεί να μην σας ξανασυμβεί. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο η πορεία του εδώ είναι roller coaster. Το τρενάκι. Τη μία είσαι εδώ, την άλλη κάνεις εκεί. Τη μία έχεις βρώμικο μπουκ, την άλλη σε διαλέγει ο Ζητρουά. Δεν ξέρω, με έχεις μπερδέψει. Όλα αυτά τα πράγματα που κατάλαβες κι εσύ, το χέρι, φοράς ένα καταπληκτικό κοστούμι, πολύ ροκ, διάθεση. Όντως, αφού η κάμερα είναι από κάτω, είναι σκαλή επάνω, ο φωτογράφος είναι σίγουρα ένα μέτρο πιο κάτω, και έχεις κάνει τόσες φωτογραφίες, βε Τζέσικα. Αν σηκώσει και το κεφάλι, τότε βλέπει μόνο. Μα κατέβασε το κεφάλι και μου λέει ότι θέλει πίσω. Το ήθελε πίσω? Ναι, τόσο πολύ πίσω. Πιο κάτω. Ναι, μου λέει, βάλτε κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω. Άρα γι' αυτό είναι φωτογράφο. Ποιος ξέρει. Μου λέει αυτό που ήθελε. Όταν το έσκυβα μπροστά μου, λέγανε πίσω το κεφάλι και ακόμα πιο πίσω. Κάτι δεν μου πάει με το κεφάλι σου. Δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά, όπως είπε και η Τζέννη. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνω για τη φωτογραφία. Είναι μέτρια. Φαίνεται ότι δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύεσαι να κρατηθείς όρθια, δυσκολεύεσαι να κοιτάξεις, δεν φτάνεις να κοιτάξεις. Νιώθω ότι δεν είσαι μέσα στην εικόνα, ρε παιδί μου, καθόλου, δεν το έχεις. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Δηλαδή, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί είσαι ένα κορίτσι πραγματικά. Και εμείς όταν σε είδαμε και όλα τα σε βλέπουμε, λέμε, να την είναι έτοιμη. Και εσύ το χαλάς μόνη σου, οκ. Okay? Εντάξει. Ευχαριστούμε. Έλενα. Καλώς την. Γεια σας. Πώς πέρασες το Παρίσι, Έλενα? Τέλεια. Τι σου άρεσε πιο πολύ στην πόλη? Τα πάντα. Και τα κρουασάν. Μου άρεσαν πάρα. Ήταν τόσο ωραία, τόσο νόστιμα και λαχταριστά. Δεν μπορούσα να πω ότι είναι κρουασανάκι. Πάμε να δούμε πώς τα πήγες φωτογράφηση. Το location και το φως, εδώ λίγο πριν νυχτώσει, είναι συγκλονιστικό. Βάλανε την Έλενα δραματική, μυστηριώδη, αυτό που είναι το ατού σου. Να περπατάει σίγουρη στο κρύο και να έχει τα χέρια σου έτσι που σου πάει πάρα πολύ. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή φωτογραφία με δυναμισμό. Όμως θεωρώ ότι έχει βοηθηθεί πάρα πολύ. Μπήκαμε πάρα πολύ ενθουσιασμό και ένταση στη φωτογράφηση και μάλιστα. Επειδή έχω φτάσει πολλές φορές στη Διάδα και θεωρώ ότι δεν αξίζω να βρίσκομαι εκεί. Αλλά τώρα στενοχωριέμαι που μου το λέτε αυτό, αλήθεια. Αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ καλή σήμερα, αλλά το 50% οφείλεται στο φωτογράφο. Σήμερα, αν δεν ήσουν στο Παρίσι και ήσουν στην Πατησίων και ο φωτογράφο ήταν άλλο και το φως ήταν άλλο και τα ρούχα ήταν άλλα, δεν θα μου άρεσε. Δεν θεωρώ ότι έχει βγάλει δικιά σου πρωτοβουλία. Εκτός από το βλέμμα που είναι το ατού σου, τίποτα άλλο δεν είναι πρωτοβουλία δικιά σου. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι στο Παρίσι φωτογραφία, δεν με ενδιαφέρει που είναι. Εγώ βλέπω ένα μοντέλο εδώ με μια κίνηση και επίσης δεν με ενδιαφέρει ποιος του έχει πει να την κάνει. Είναι η καλύτερη φωτογραφία σήμερα αυτή. Είναι στο στυλ μου, είναι η καλύτερη φωτογραφία. Είναι μια πολύ καλή φωτογραφία. Με απόσταση. Έχει συνέστημα. Είναι καλή φωτογραφία. Έχει καλύτερη μυστήριο, φωτογραφία σήμερα. Όχι καλύτερη. Για μένα όχι καλύτερη, αλλά είναι μια πολύ καλή φωτογραφία. Φωτογραφικά και επίσης σαν μοντέλο. Απλώς εσύ μ' αρέσεις πάρα πολύ. Η στάση, η κίνηση, το περπάτημά σου. Το βλέμμα που κοιτάς, πεθαίνω. Σαν φωτογράφος σου μιλάω τώρα. Θα σου πω κάτι, το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Φαίνεται ότι έχεις φαρδιά μέση. Το τρόπος που διαγράφεται, φαίνεσαι ότι δεν είσαι αδύνατη. Mm-hmm. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση για μένα ότι είναι η καλύτερη φωτογραφία σήμερα αυτή. Μοιάζεις παχουλή, κρατάς λάθος το φόρεμά σου, φοράς το κοκαλάκι σου και το ματάκι σου στο χέρι σου, σε φωτογράφηση επαγγελματική στη Γαλλία και αντί να βγάλεις τα προσωπικά σου κοσμήματα, τα έχεις κρατήσει. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη φωτογραφία την είδα και είπα μπράβο στην Έλληνα. Ευχαριστώ. Γεια σου, εμείς. Σίντι. Γεια σας. Γεια σου. Θέλω να μου πεις πώς αντέδρασαν το κορίτσι μόλις άνοιξε την πόρτα και σε είδανε στο ξενοδοχείο? Μόλις μπήκα μέσα, άρχισαν όλες και τσίριζαν. Με αγκάλιασε η Τζέσικα τόσο δυνατά που ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Χάρηκαν, πιστεύω, πάρα πολύ που ήμουν εκεί. Και εγώ χάρηκα ακόμη περισσότερο. Για να δούμε λοιπόν τη φωτογραφία σου.
Το πρόσωπό σου έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Παρόλο που ο λαιμός έχει χαθεί, είναι το σακάκι, είναι τα μαλλιά, είναι όλα αυτά, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχει βγει πολύ μοντέρνο έτσι, πως το έχεις γύρω το κεφαλάκι σου. Η στάση του σώματος είναι εξαιρετική. Είναι μια ωραία, μοντέρνα φωτογραφία. Μπράβο σου, γιατί προσπαθείς και πιάνεις από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που σου τυχαίνει. Συγχαρητήρια. Τρελαίνομαι για τη φωτογραφία. Εξίσου καλή σαν της Έλενας. Εδώ βλέπω μία 100% 2010 σελίδα από περιοδικό. Μου δίνεις την εντύπωση ότι ξέρεις τι κάνεις. Θα μπορούσα να βρω κάποιες λεπτομέρειες να σου πω για την φωτογραφία σου, αλλά νομίζω ότι έχεις τόσο μεγάλη άνεση και τέτοια δυναμική σαν μοντέλο που αυτά εξαφανίζονται. Αυτό που θα έβρισκα ως αρνητικό να σου πω για την φωτογραφία σου είναι ότι θα περίμενα με αυτά τα ρούχα που φοράς να σε δω λίγο πιο... να έχει ένα μεγαλύτερο elegance μέσα αυτό. Okay. Να είσαι λίγο πιο dumb. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσεις πάρα πολύ. Έχεις βγει ένα ροκ μουτράκι, ένα ροκ κοριτσάκι. Έχεις ποζάρει καταπληκτικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κορίτσια, μόλις τελείωσε η διαδικασία αξιολόγησης της φωτογράφησης της εβδομάδας που μας πέρασε. Επίσης, θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και όλα αυτά τα σχόλια που μεταφέρθηκαν σε εμάς από τους σχεδιαστές, που γνωρίσατε από τους φωτογράφους, τους στυλίστες, με όλο τον κόσμο τέλος πάντων που συνεργαστήκατε. Ευχόμαστε σε όλους σας το καλύτερο. Θα σας δούμε σε λίγο. Παιδιά, πώς σας φάνηκε η αξιολόγηση? Πολύ περίεργη. Πολύ περίεργη. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είχα καλή φωτογραφία. Το ένιωθα γιατί πραγματικά πέρασα πολύ καλά στη φωτογράφηση. Ένιωθα ότι είχα πάει καλά. Φοβάμαι ότι όλο αυτό το σκηνικό με τη φωτογράφηση, ότι βγήκα καλή αλλά δεν το έκανα μόνη μου και όλο αυτό, πιστεύω μπορεί να μου κοστίσει σήμερα και να φύγω εγώ. Πραγματικά μετά τα σχόλια της Κριτικής Επιτροπής, γενικώς μιλάμε για όλες τις κοπέλες, έχω συγχυστεί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιες κοπέλες θα πήγαν καλά και ποιες θα πήγαν όχι και τόσο καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο. Σε πολύ λίγα επεισόδια θα έχουμε την νικήτρια του Next Top Model. Ξεκινάμε με την Ιωάννα. Όταν τη βλέπεις εδώ, λες τι γίνεται. Ναι. Είναι συνέχεια, έχει αυτό το κακόμοιρο το ύφος. Όταν τη βλέπεις εδώ, τα χείλη της, όταν δεν ξέρω. Όταν τη βλέπεις εδώ, λες κάτι γίνεται. Δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται. Λοιπόν, μέσα Ιωάννα, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι βγήκε καταπληκτική. Η Τζόρτζα, δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που ξέρετε πόσο συμπαθώ την Τζόρτζα και θέλω να τη δω σε περαιτέρω πράγματα, που νιώθω ότι μέχρι εδώ φτάνει και δεν πάει άλλο. Και θα ήθελα να τη βάλω ένα ερωτηματικό, αν μου επιτρέπετε. Είναι ιδανική για πασαρέλα, αλλά το πρόσωπό τη είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Η Ευαγγελία. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο. Έχει αρχίσει και με θυμώνει και με απογοητεύει. Δεν ξέρω τι σημαίνει με την Ευαγγελία. Αυτό το πλάσμα στην Μύκονο το έχω χάσει. Το πρόσωπό της είναι τρομερά δυνατό. Πάρα πολύ. Έτσι, νομίζω πάρα ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πολλά δεν μπορεί να κάνει, παιδιά. Πάρα πολλά πράγματα πολλά μπορεί, δεν να μπορεί να κάνει. Έχει φοβερή φυσιογνωμία και έχει η μόδα αυτό χρειάζεται. Έχει χρειάζεται φυσιογνωμία. Το δέρμα της. Άκρα δεν έχει, σώμα δεν έχει, δέρμα δεν έχει. Για μάτια έχει μόνο. Λοιπόν, η Σιντορέλα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάλουμε ερωτηματικό. Είναι ένα κουκλάκι, ένα κοριτσάκι γλυκά. Και η Έλενα. Εσάς σας άρεσε, παιδιά, η Έλενα, εμένα δεν εγώ μου άρεσε. Τι με τη φωτογραφία. Εγώ. Θα βγαίνει σελίδα περιοδικό. Εγώ είπα 50-50. Η φυσιογνωμία της Έλενας μ' αρέσει. Η Έλενα είναι από τα κορίτσια από την αρχή που μου άρεσαν και τη το είπα και τη ίδια. Όμως. Είναι γυναίκα. Θεωρώ ότι αν μέχρι τώρα δεν έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Ούτε θα τα καταλάβει. Πότε θα τα καταλάβει. Έλα μου, ντε. Εγώ θα έδινα ερωτηματικό στην Έλενα. Ωραία. Η Τζέσικα. Η Τζέσικα εμένα σήμερα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Γιατί? Ο χαρακτήρας της, αν συνεχίσει έτσι. Δεν νομίζω θα δουλέψει. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για την Τζέσικα. Θεωρώ ότι η φωτογραφία είναι πολύ κακή. Μπορεί να κέρδισε το Ζητρουά, αλλά εμένα με έχει απογοητεύσει. Αυτό όντως πάει για ερωτηματικό. Δεν έχω βρεθεί ποτέ στη Διάδα και πιστεύω ότι αν βρεθώ σήμερα, ίσως πρέπει να μου δώσουν άλλη μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι θα είναι αδικία γιατί έχω δώσει πολλά μέσα στο παιχνίδι. Σημασία έχει ότι προσπαθώ και ότι βγάζω και καλές φωτογραφίες και ακούω συνέχεια καλή κριτική. Εδώ που φτάσαμε, μείναμε 6. Όλα κρίνονται, ακόμα και τα κιλά που μου λένε και το βλέπω. Σίγουρα μπορεί να είμαι στη Διάδα. Είναι όλα ντεμή, όλα παίζονται. Καμιά δεν νιώθει σιγουριά και σίγουρα φοβάμαι και αγχώνομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Είσαστε 6. Σε πολύ λίγο θα παραμείνετε 5. Μία από εσάς θα μαζέψει τα πράγματά της και θα φύγει από το Next Top Model. Έλενα, εκτός από τον εαυτό σου, ποια πιστεύεις ότι θα είναι νικήτρια του Next Top Model? Η Ευαγγελία. Η Σίντι. Η Σίντι. Ιωάννα. Η Σίντι.
Τζέσικα. Η Σίντι. Σίντι. Τζέσικα. Φτάσετε τώρα εδώ λοιπόν. Και αυτό είναι προς τιμήν σας. Από εδώ και μπρος, τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν επικίνδυνα για όλες σας. Η πρώτη φωτογραφία ανήκει στην... Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, θα συνεχίσεις να διαγωνίζεις για να γίνεις το Next Top Model. Ευχαριστώ πολύ. Σίντι. Ευχαριστώ πολύ. Ευαγγελία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τρία κορίτσια απέναντί μου, όμως δύο φωτογραφίες στα χέρια μου. Το επόμενο κορίτσι που θα συνεχίσει να διαγωνίζεται για να γίνει το Next Top Model είναι... Έλενα. Δεν το περιμένεις κι εσύ? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί? Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Αυτό ήθελα να σας πω, είτε έπαιρνα φωτογραφία είτε όχι. Γιατί πραγματικά έδωσα το καλύτερο μου εαυτό σε αυτή τη φωτογραφία. Ειλικρινά όμως. Πάντως εμείς πιστεύουμε ότι λες την αλήθεια. Και γι' αυτό περνάς στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Τον εαυτό σου να ευχαριστήσει. Georgia και Jessica.